το επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ θα προβληθούν 20 ταινίες ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο αφιερωμάτων και τιμητικών εκδηλώσεων σε σημαντικούς Έλληνες κινηματογραφιστές. Ενώ 35 ταινίες ντοκιμαντέρ θα κάνουν την επίσημη πρεμιέρα τους στο φεστιβάλ. Από σήμερα έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα λειτουργεί η έκθεση «Τι θα το αφήσω για τον κινηματογράφο» του ζωγράφου Βασίλη Δημητρίου στο θέατρο Παπαδημητρίου, ενώ ένα μέρος της θα δείτε και απόψε στο φουαγέ του μεγάλου της περιφέρειας. Η Γιωβάνη είναι κριτικός κινηματογράφου, αλλά δεν την βλέπω μαζί μας. Θα είναι όμως το πρωί εδώ πέρα, πιστεύω. Μεγαλώνουμε τα, ξεχνάμε ονόματα, ξέρεις, δεν γίνεται. Αυτό θα μας δοθεί το φεστιβάλ μέχρι τους εθελοντές μας, τους φίλους. Πολύ, πολύ μεγάλο νούμερο. Για την πόλη της Χαλκίδας εννοώ, έτσι. 30 Αγγελέως. Σας εύχομαι να παρακολουθήσετε όσο περισσότερο προβολές μπορείτε. Και θέλω να σας πω τώρα για την έναρξη, αν και δεν έχω ρυθμίσει εγώ τη ροή του προγράμματος, εγώ το λέω. Δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι η έναρξη του φεστιβάλ προσφέρει πράγματα που πηγάζουν, ξεκινούν και καταλήγουν κατευθείαν στην ψυχή του ανθρώπου. Μέσα από κάθε ταινία που θα παρακολουθήσετε και θα παρακολουθήσουμε, μέσα από κάθε εκδήλωση, από τη στόση εσύ, κάτι που γράφει μόνο μέσα στην ψυχή μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί είναι πραγματικά αυτό που θα ακολουθήσει, νομίζω, θα μας υπερκαλύψει όλους. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω τους ανθρώπους και τους φορείς... Όλα αυτά τα χρόνια είμαι θεατής. Θεατής των έργων του. Τα οποία... Το κυριότερο το οποίο έχουν σαν συστατικό τους είναι ότι στηρίζονται και προβάλλουν την νεοελληνική. Υπήρξε ένα δώρο σε μια στιγμή που σε αντί στην κρίση τα είχαμε λιγάκι χάσει όλοι και ψάχναμε να διαχωριστούμε στη νέα γενιά, στην παλιά γενιά. Όταν εισβάλλει σε ένα καθαρά κινηματογραφικό φεστιβάλ αυτό το πρόσωπο και ζητά μια καταξίωση για τη τιμητική του βραδιά, καταξίωση που έχει κερδίσει πολλαπλά στις καρδιές του πληθυσμού αυτής της χώρας, είναι φυσικό να μας ανακατώνει την τράπεζα. Όταν μάλιστα το φεστιβάλ διεκδικεί τον τίτλο του καθαρό αίμα ντοκιμαντερίστικου, μοιάζει να παρεκκλίνουμε. Τη Σούνα Φιλμ, εκεί πρωτογνώρισα τον Κώστα. Αλλά ήταν και μεγάλη ευτυχία, γιατί τα πρώτα μου βήματα, η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση, την έκανα με τον Κώστα τον Κουτσομίδη. Ήταν ο μεγάλος τιμός. Είχε ο Κώστας Βερνίκο, όλο με μεγάλους σκηνοθέτες κάνεις. Κάνα, δουλέψουμε μαζί. Λέω και εσύ είσαι μεγάλος και θα φτιάξουμε τη δουλειά. Μου εμπιστεύτηκε ρόλους πραγματικά πρόκληση για μια ηθοποιό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αξίζει να πω από την εμπειρία μου μαζί του στη συναναστροφή μας ότι σαν δάσκαλος διήκρινα στην πορεία ότι δίδασκε χωρίς να γίνεται... Ο κ. Κουτσομίδης είχε μπροστά του μια νέα διευθύντρια φωτογραφίας, γυναίκα. Όχι μόνο με βοήθησε, με παρότρινε και μου έδωσε τον καλύτερο του αυτό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαι πραγματικά και εγώ πολύ ευγνώμη και θέλω να ευχαριστήσω για όλα αυτά που νομίζετε ότι μας μάθατε και για όλα αυτά που δεν ξέρετε ότι μας μάθατε. Ο Καβουκίδης και πόσοι άλλοι μεγάλη δημιουργή του σινεμά, εκείνο που μπορώ να πω, σας ευχαριστώ που με φέρατε εδώ, γιατί είναι η δεύτερη μεγάλη στιγμή. Η πρώτη ήταν όταν ήρθα στη Χαλκίδα και πέρασα μια βραδιά με το Σκαρίμπα. Για μένα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω μια
σειρά που ήθελα για το έργο του Σκαρύμπα, αλλά πέθανε. Αλλά είναι για σας μια τιμή μεγάλη ο Σκαρύμπας. Γι' αυτό και το φεστιβάλ τιμώνται σε μένα, τιμάει κυρίως το Σκαρύμπα και όλους τους χαλκιδαίους λογοτέχνες και ανθρώπους της τέχνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο που μπορώ να πω, σας ευχαριστώ που με φέρατε εδώ, γιατί είναι η δεύτερη μεγάλη στιγμή. Η πρώτη ήταν όταν ήρθα στη Χαλκίδα και πέρασα μια βραδιά με το Σκαρύμπα, που για μένα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς. Δυστυχώς δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα να κάνω μια σειρά που ήθελα για το έργο του Σκαρύμπα, αλλά πέθανε. Αλλά είναι για σας μια τιμή μεγάλη ο Σκαρύμπας. Γι' αυτό και το φεστιβάλ τιμώνται σε μένα, τιμάει κυρίως το Σκαρύμπα και όλους τους χαλκιδαίους λογοτέχνες και ανθρώπους της τέχνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.